Γεια σας και καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Γιώργος Χαναϊλάκης για το σχολιασμό. Γεια σου, Χρήστο! Περιμένουμε όλοι να δούμε ένα συναρπαστικό μάτς. Απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Η άμυνα εδώ θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες κατάφεραν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κόσμου και ακόμα περισσότερο σε αυτή των προπονητών τους.
καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σύστημα χωρίς καμία πρόθεση για δημιουργία. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Μέσα με αποφασιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στον πίνακα του σκορ. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούν.
κρατούσε και έκοψε πάρα πολύ. Είναι φάουλ αυτό, κατακάθαρο. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Είναι μάλλον μακριά για να μπορέσει να απειλήσει τον goalkeeper με απευθεία σουτ. Μπορεί και να το κάνει όμως, για να δούμε. Τελευταία της αλλαγής στο παιχνίδι. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπέτρικο. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους παίκτες. Συρτή κάθε την παλιά. Δυνατή η επέμβαση, αλλά δεν νομίζω ότι να φάω. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ντενισόφ τη στέλνει μακριά. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Κάθε την παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ευκαιρία για γκολ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και διάρκεια.